Δεν υπάρχει γι' αυτό. Λοιπόν. Για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό. Παρακαλώ, ησυχία για να κερδίσουμε χρόνο. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Θα απαντήσω. Απαντήσει η κυρία Αξιόγλου για ένα λεπτό, παρακαλώ. Θα απαντήσω επί του συγκεκριμένου ζητήματος σε σχέση με το τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει η ρύθμιση που αφορά τον τρόπο κήρυξης των απεργιών. Το είπα και χθες στην Επιτροπή. Το διευκρινίζω από την αρχή. Η ρύθμιση επηρεάζει αποκλειστικά τον κανόνα της απαρτίας όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να λάβουν απόφαση για απεργία τα πρωτοβάθμια σωματεία που δεν είναι πανελλαδικής έκτασης ή ευρύτερης περιφέρειας. Ο λόγος είναι ότι τα πανελλαδικής έκτασης, σωματεία εργαζόμενων σούπερ μάρκετ, σε αλυσίδες, στις τράπεζες ή ευρύτερης γεωγραφικής έκτασης, με ένα κατάστημα, για παράδειγμα, σε έναν δήμο και ένα δεύτερο κατάστημα σε έναν άλλο δήμο, αυτά δεν επηρεάζονται. Αυτά τα σωματεία, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για απεργία, την απόφαση τη λαμβάνει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ο νόμος 1264 του 82 είναι σαφέστατος ως προς αυτό. Σαφέστατη είναι και η διάταξη που είναι αυτή τη στιγμή στο πολυνομοσχέδιο. Γιατί το άρθρο 8, που προβλέπει ακριβώς τις απαρτίες στις γενικές συνελεύσεις και ήταν μέχρι χθες πράγματι το 1 τρίτο των οικονομικά ταυτοποιημένων μελών, και με τη ρύθμιση που έρχεται λέει ότι η απαρτία στις γενικές συνελεύσεις όταν θα λαμβάνεται απόφαση για απεργία γίνεται 1 δεύτερο των οικονομικά ταυτοποιημένων μελών. Η εξήγηση που έδωσα δηλαδή και χθες στην Επιτροπή. Σε εντελώς διαφορετικό άρθρο ορίζεται το τι συμβαίνει στα σωματεία πανελλαδικής έκτασης και ευρύτερης γεωγραφικής έκτασης, όπου εκεί η απόφαση λαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι το άρθρο 20 του 1264 του 82, ρητά, λέει ότι η απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης κηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ρητά και καθαρά. Αυτό το ζήτημα δεν επηρεάζεται. Η ρύθμιση που βρίσκεται στο πολυνομοσχέδιο δεν επηρεάζει τα πρωτοβάθμια σωματεία πανελλαδικής έκτασης και ευρύτερης περιφέρειας. Όπως επίσης δεν επηρεάζει τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικά κέντρα ομοσπονδίες, ούτε φυσικά την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Και σε αυτές το άρθρο 20 του 1264 είναι σαφές. Η απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή την οποία επίσης εξήγησα χθες. Λέει δύο ζητήματα. Και εκεί είναι σαφέστατο πόσο διαφορετική είναι από την ρύθμιση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει η απόφαση για απεργία να λαμβάνεται, η απόφαση να λαμβάνεται από το 50% συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, των μελών του Σωματείου που πληρώνουν τις συνδρομές τους. Προσοχή, δεν λέει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα πρέπει να υπάρχει η απαρτία με το 50% συν 1. Λέει η απόφαση να λαμβάνεται από το 50% συν 1. Δηλαδή, δεν κάνει αλλαγή στον κανόνα της απαρτίας, δεν λέει πόσοι πρέπει να συμμετέχουν σε μια συνέλευση, λέει πόσοι θα πρέπει να ψηφίσουν για την απεργία. Υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά, διευκρινίζω για ακόμη μια φορά και νομίζω ότι όποιος έχει ανοιχτά αυτιά ακούει, αυτή τη στιγμή η απόφαση για απεργία λαμβάνεται από τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αυτό θα ισχύει και μετά την ψήφιση της ρύθμισης που βρίσκεται στο πολυνομοσχέδιο. Η απόφαση θα λαμβάνεται από τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων, σε αντίθεση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζητά να λαμβάνεται από το μισό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Δηλαδή, σε ένα σωματείο. Να πω ένα παράδειγμα, όπως είπα και χθες στην Επιτροπή. Αν έχουμε μια επιχείρηση με 100. Σας παρακαλώ, πρέπει να διευκολύνουμε λίγο την Υπουργό για να συνεχίσουμε και την συνεδρία. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Αν έχουμε μια επιχείρηση με 150 άτομα και στο σωματείο είναι εγγεγραμμένα 100 άτομα, από αυτά τα 80 πληρώνουν τις συνδρομές τους. Είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Πάντα μιλάω για πρωτοβάθμιο σωματείο που δεν είναι ευρύτερης έκτασης ή πανελλαδικής έκτασης, έτσι. Τα 80 λοιπόν είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε στη Βουλή, τι λέμε, ότι οι 40 θα πρέπει να βρίσκονται σε μια αίθουσα όταν γίνεται Γενική Συνέλευση. Να βρίσκονται, όχι να ψηφίσουν για την απεργία. Αν υπάρχει μια πρόταση για απεργία διαρκείας που την ψηφίζουν 20, μια πρόταση που λέει όχι απεργία και την ψηφίσουν 10 και μια άλλη 10 που ψηφίζουν λευκό, θα γίνει απεργία διαρκείας. Με 20 σε μια επιχείρηση των 150 ατόμων. Τυχαίο παράδειγμα. Κυρία Υπουργέ μου, θα μιλήσετε και αύριο, έχετε την ομιλία σας. Είναι σημαντικό όμως. Σημαντικό. Σας παρακαλώ. Σημαντικό για να μην γιατί θα θέλει να μιλήσει ο κύριος Βρούτσης και έχουμε ομιλητές. Είναι σημαντικό για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Να μιλάμε επί των συγκεκριμένων. Με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, στο ίδιο παράδειγμα, των 80 μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα του Σωματείου, έτσι, θα έπρεπε, εφόσον τα 40 βρίσκονταν στη συνέλευση, και τα 40
να ψηφίσουν την απεργία. Θα έπρεπε να υπάρχει ομοφωνία για να γίνει απεργία. Νομίζω ότι κανείς, αν θέλει να έχει ανοιχτά αυτιά, βλέπει αν η ρύθμιση που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή περιορίζει το δικαίωμα της απεργίας. Κατά την άποψή μας, ούτε το περιορίζει, ούτε φυσικά το καταργεί. Σε αντίθεση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία περιστέλει ουσιοδώς το συνδικαλιστικό δικαίωμα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βρούτση και